σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Retro Dave. Λοιπόν, σήμερα όπως πάντα θα δούμε ένα ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει σχέση με υπολογιστές αυτή τη φορά συγκεκριμένα. Με αυτόν τον υπολογιστή που κρατάω στα χέρια μου, βλέπετε, δεν είναι ιδιαίτερα μικρός. Είναι ένας υπολογιστής 486 με επεξεργασία 8486. Ποιο είναι το ιδιαίτερό του? Το ιδιαίτερό του είναι ότι βγήκε το 1992 και ήταν από τους πρώτους που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Βέβαια θα αναρωτηθείτε γιατί το 92, και η αλήθεια είναι ότι οι 486 σαν επεξεργαστές πρωτοβγήκαν στα μέσα του 89, του 1989. Παρόλα αυτά, άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν αναβαθμίσεις του επεξεργαστή αυτού και φυσικά των υπολογιστών. Ο συγκεκριμένος αυτός που βλέπετε είναι ένας υπολογιστής HP Hewlett Packard. Ήταν all in one, δηλαδή έχει τα πάντα σχεδόν μέσα του, όπως είναι και οι τελευταίοι αυτοί που γνωρίζετε, και το καλό του ήταν ότι ήταν το πρώτο, αν όχι το πρώτο από τα πρώτα μηχανήματα τεχνολογίας 486 που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Φυσικά αναλογιστείτε ότι μέχρι το 91-92 τα μηχανήματα αυτά ήταν πάρα πολύ ακριβά, οπότε δεν μπορούσε να το έχει ο καθένας. Αυτό το μηχάνημα λοιπόν όταν βγήκε με μια καλούτσικη τιμή μπορούσε να το πάρει ο μέσος Έλληνας, έτσι, να αναβαθμίσει το 1992 μιλάμε. Τώρα, για να δούμε λίγο μερικά χαρακτηριστικά του. Από αυτό που βλέπετε εδώ, για να τα δούμε λίγο μαζί. Εδώ μπροστά λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει το κουμπάκι το on-off. Θα το δείξω και λίγο καλύτερα για να φαίνεται στην κάμερα. Ένα κουμπάκι, ένα ζεμποτάκι on-off. Και ταυτόχρονα δίπλα έχει δύο κουμπάκια, το restart και ένα turbo. Το restart είναι φυσικά εδώ για να ξεκινήσει τον υπολογιστή και το turbo είναι πολύ απλά για να αλλάξει τη συχνότητα του επεξεργαστή. Είπαμε και σε άλλο βίντεο ότι οι παλιοί υπολογιστές είχαν δύο συχνότητες, μία χαμηλή ισχύ και μία πιο αναβαθμισμένη. Υποτίθεται η χαμηλή ισχύ ήταν για να μην ξοδεύει πολύ ρεύμα και να κάνει δουλειές γραφείου, ή πιο υψηλή, ας το πούμε, συχνότητα, που η συγκεκριμένη ήταν 25 MHz, ήταν για να παίζεις, ας πούμε, παιχνίδια ή να έχεις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Φυσικά MS-DOS λειτουργούσε και Windows 3.1, όχι κάτι παραπάνω. Η μνήμη του είναι 4 MB. Μπορούσε να πάει μέχρι να επεκταθεί μέχρι τα 8, αλλά όχι παραπάνω. Και όπως βλέπετε μπορούσε να πάρει μπροστά εδώ δύο floppy drive των 3,5 ιντσών. Δισκετούλες δηλαδή έπαιρνε των 3,5 ιντσών, εδώ μπροστά τα βλέπετε. Για να δούμε λίγο όμως από τα πλάγια. Από τα πλάγια υπήρχε, από την άλλη μεριά είναι, να σας το δείξω εδώ, υπήρχε το κλασικό, συγγνώμη, lock. Τι είναι το lock? Είναι η κλειδαριά. Τα κλειδώναν τα πισί τους, υποτίθεται για να μην μπορεί να τα ρίξει ο καθένας και να κλέψει από μέσα, ξέρω εγώ, κάτω να φυγώνει οτιδήποτε τέτοιο, τι μπορεί να έχει. Άχρηστο γενικότερα, αλλά υπήρχε τότε. Και πάμε να δούμε λίγο πίσω, γιατί εδώ έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και να δούμε λίγο κάποιες ιδιαιτερότητες. Πρώτα, όπως σας είπα, επειδή ήταν all in one, είχε εδώ, βλέπετε κάτω, αυτά εδώ, βλέπετε εδώ που σας δείχνω με το δάχτυλό μου, είναι η κάρτα ήχου. Άρα, είχε μία ενσωματωμένη κάρτα ήχου. Εδώ, από τη μάνα του δηλαδή. Επίσης υπήρχε η κάρτα δικτύου, εδώ που βλέπετε, για να μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο υπολογιστών.
Ιντερνετ τώρα θεωρητικά μπορούσε να μπει, θεωρητικά γιατί υπήρχε όπως βλέπετε και αυτή η παράλληλη θύρα και οι κλασικές συριακές. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, το 92 τι ίντερνετ υπήρχε, μηδενικό. Οπότε είχε νόημα το δίκτυο των υπολογιστών, αυτό που βλέπετε εδώ, για να μπορέσει να συνδέεται με άλλους υπολογιστές και να ανταλλάσσει πληροφορίες μέσα από ειδικά λογισμικά, όπως ήταν το Snowdell και κάποια άλλα. Άλλο, αυτά που είχε ήταν εδώ, όπως βλέπετε, δύο συριακές θύρες εδώ κάτω, αυτές εδώ που δείχνω, οι οποίες είπαν για modem, ποντίκια και ό,τι άλλο θέλετε να συνδέσετε. Δίπλα εδώ υπήρχε η VGA, η κάρτα γραφικών, δηλαδή μπορούσατε να τη συνδέσετε εδώ την έξοδο και να πάρετε την εικόνα σας σε μια οθόνη του τύπου VGA. Βέβαια μπορεί να ανοιχτεί όπως καταλαβαίνετε και νεότερες, γιατί αυτή και τα πάντα όλα συνδέονται εδώ. Και πιο δίπλα πάμε σε κάτι πολύ ενδιαφέρον για την εποχή του. Εδώ αυτά τις δύο υποδοχές που βλέπετε ονομάζονται PS2. Τις έχουμε πει και σε άλλο βίντεο. Τα PS2 ήταν για να συνδέσουμε ποντίκι ή πληκτρολόγιο τεχνολογίας PS2. Στην ουσία, από το 92 η HP είχε καταργήσει το κλασικό, το βίσμα, το DIN, το μεγάλο, αυτό που έχουμε δείξει σε άλλα βίντεο, και χρησιμοποιούσε το μικρό. Το PS2, το οποίο καθιερώθηκε, μπορώ να σας πω, αρκετά χρόνια μετά. Από το 95 και μετά οι υπολογιστές ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το μικρό το βίσμα, το PS2. Μέχρι και το 95 βγαίνουν και τα κλασικά, τα DIN. Τα PS2 ονομάζονται αλλιώς Mini DIN, γιατί ήταν στην ουσία σαν ένα DIN μικρό. Αυτό λοιπόν χρησιμοποιούσε αυτή την τεχνολογία, κάτι που φυσικά το έκανε ο λίγον τη σπάνιο για την εποχή του, γιατί ήταν πανάκριβο, ήταν πολύ λίγα τα πληκτρολόγια τα PS2 τότε και ήταν πανάκριβο. Και φυσικά τα PS2 πληκτρολόγια βγαίνανε μέχρι πριν 10 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το 92 που μιλάμε για μια πολύ αρχαϊκή μορφή τους. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποιούσε μόνο αυτά. Δεν είχε θύρα όπως βλέπετε και δεν είχε θύρα DIN. Έχει μόνο θύρες PS2 και πληκτρολόγιο ποντίκι. Ποντίκι μπορούσε να τα βάλετε βέβαια και σύριακο, αλλά πληκτρολόγιο μόνο PS2. Ενσωματωμένα τα πάντα, το μέγεθός του ήταν, όπως βλέπετε, είναι αρκετά μεγάλο. Αρκετά μεγάλο, παρόλα αυτά δεν είναι και τεράστιο. Δεν είναι και τεράστιο δηλαδή, όπως ήταν στην δεκαετία του 80. 80-88 που είχαμε δείξει εκείνος ο τεράστιος, αλλά ήταν ισχυρό μηχάνημα, έτρεχε πάρα πολύ καλά και τρέχει, λειτουργεί ακόμη. Όταν με το καλό γίνει η έκθεσή μου, θα το δείτε στην πορεία, θα το δείτε αυτό, θα μπορέσει να δουλέψετε και DOS και Windows 3.1 εδώ και φυσικά να παίξει κάποια παιχνίδια της εποχής εκείνης. Οπότε λίγο υπομονή. Καλή υγεία να έχουμε και όλα θα πάνε καλά, θα γίνει η έκθεσή μου πρώτο Θεός και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπημένοι φίλοι και φίλες και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.